Δεν θα χάσω καθόλου χρόνο και θα πάω κατευθείαν στο Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι για να αρχίσουμε τις συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα που συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε και στην παραλία της πόλης, συναντιόμαστε και στην πόλη. Μια Τσιμισκή είναι όλη η πόλη, βρε παιδί μου, να κατέβεις στην αγορά, συναντάς αγαπημένα πρόσωπα. Συναντιόμαστε και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, η Θάλια Ψαρά μεθαύριο θα συναντηθεί με όλους εσάς τους αναγνώστες της, αν δεν κάνω λάθος, στο Φεστιβάλ Βιβλίου, για να υπογράψει τα βιβλία από κοντά. Αλλά νομίζω ότι καθημερινά θα την πετύχετε να κάνει τις βόλτες της και αυτή στην παραλία. Αγαπά άλλωστε Φεστιβάλ Βιβλίου, όπως το αγαπάμε και όλοι μας. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Ψαρά, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα μια χαρά. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στο Φεστιβάλ Βιβλίου, 8 με 10. Α, είναι αύριο. Α, ωραία, λοιπόν. Αύριο. Αύριο, Τετάρτη, λοιπόν, θα σας περιμένει η Θάλια Ψαρά, 8 με 10, στο περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. Των εκδόσεων Ψυχογιός, όπως πάντα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι το ταξίδι μας στο δικαίωμά μου, που είναι η δεύτερη έτσι, η δική σας διαδρομή στο χώρο της συγγραφής και που μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχει αγαπηθεί πολύ και ταξιδεύει, συνεχίζει το ταξίδι του. Είναι το δεύτερο βιβλίο μου. Με το ίδιο βιβλίο ήμουνα και πέρσι. Mm-hmm. Δεν έχω βγάλει κάποιο καινούριο. Πιστεύω πως του χρόνου τέτοια μέρα θα μιλάμε για το επόμενο βιβλίο πια. Με το καλό. Να είμαστε πρώτα καλά. Προς το παρόν και φέτος με το δικαίωμά μου, το οποίο ναι, έχει αγαπηθεί αρκετά από τους αναγνώστες. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο φυσικά για κάθε συγγραφέα όταν συμβαίνει αυτό. Όσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα βιβλίο που, όπως έχει τύχει να ξαναπώ, νομίζω ότι όσα βιβλία και αν ακολουθήσουν στο μέλλον, αυτό θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Ναι, είναι και το θέμα του και νομίζω ότι είναι και ένα βιβλίο που, κάνοντας και τη διαδρομή, και νομίζω ότι όσο πιο πολλοίς κόσμος έτσι το έχει διαβάσει, ίσως το έχει ξαναδιαβάσει, θα είναι και διαφορετικά αυτά που θα ακούσετε αύριο από αυτά που ενδεχομένως ακούσατε πέρσι. Είμαι σίγουρη μάλλον γι' αυτό. Είναι αλήθεια αυτό, επειδή έχει αρκετό καιρό που κυκλοφόρησε, είναι στο δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας του. Υπάρχουν όντως αναγνώστες οι οποίοι το αγάπησαν, επέλεξαν να το διαβάσουν και μια δεύτερη φορά και μου ξαναέστειλαν μήνυμα με διαφορετικού τύπου σχόλια από άλλα πράγματα τα οποία παρατήρησαν στη δεύτερη ανάγνωση. Πάντα γίνεται αυτό, βέβαια. Από ό,τι στην πρώτη. Mm-hmm. Είναι και το θέμα του τέτοιο, το οποίο δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. Αχ, ναι, όντως. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για το... Οπότε ναι. Έχει κάποιος να πει κάποια καινούργια τοποθέτηση, κάποιο καινούργιο προβληματισμό, έχουν να μου πούν και να συζητήσουμε. Θέλετε λίγο να μας βάλετε μέσα στην υπόθεση του βιβλίου, με δύο λόγια για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, βασίζεται, δεν είναι μια αυτοτελής πραγματική ιστορία, μια αυτούσια μάλλον πραγματική ιστορία. Έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία και τη διακοποίηση. Η ηρωίδα μου, η Δανάη, βρίσκεται παγιδευμένη στην ουσία από το σύντροφό της. Τη βρίσκουμε σε ένα ψυχιατρίο. Καταλήγει μάλλον από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου σε ένα ψυχιατρίο, όπου κατηγορείται ταυτόχρονα, εκτός από το ότι είναι ψυχικά αποπροσανατολισμένη, κατηγορείται πως έχει κάνει και μια ανθρωποκτονία. Στην πορεία του βιβλίου καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε δολοφόνος, ούτε τρελή, αλλά κακοποιημένη μέχρι τρέλας από τον σύντροφό της. Έχει μια σκληρή διαδρομή με μια φωτεινή κατάληξη για εκείνη, για τους υπόλοιπους ήρωες που πλαισιώνουν την ιστορία. Όπως γράφει και το πιστόφυλλο του βιβλίου, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει σκοπό να ταξιδέψει τον αναγνώστη από τα μονοπάτια του σκοταδιού και να τον οδηγήσει στο φως. Και μακάρι όλες... Τα δικά του εσωτερικά σκοτάδια για να βρει το δικό του φως. Και μακάρι όλες οι ιστορίες, κυρία Ψαρά, να έχουν αυτό το τέλος και να οδηγούνται στο φως. Αυτό θα ήταν το ευκταίο, βέβαια, και είναι κάτι που όλοι το ευχόμαστε. Δεν συμβαίνει όμως δυστυχώς πάντα και το βλέπουμε στην επικαιρότητα επανειλημμένα να συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολεί και για τα αρκετά επόμενα χρόνια το θέμα και της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας γενικότερα. Μακάρι να εκλείψει, αλλά δυστυχώς
δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσεται η ιδιοσιογραφία. Ναι. Έτσι όπως σας άκουσα πριν, είμαι σίγουρη ότι βρίσκεστε στην διαδικασία συγγραφής του επόμενου βιβλίου, σωστά? Μαντεύω σωστά? Σωστά, σωστά. Ναι, μπορούμε σωστά να προδώσουμε κάτι? Θα κινηθούμε σε τι μονοπάτια αυτή τη φορά? Σε κοινωνικά μονοπάτια θα κινηθούμε πάλι. Στην προηγούμενη συζήτησή μας πέρσι που είχαμε κάνει για το φεστιβάλ, σας είχα πει ότι πρόκειται και ότι υπάρχει και ένα ιστορικό πλαίσιο στο βιβλίο κτλ. Αυτό έχει μείνει στην άκρη. Έχω αλλάξει βιβλία από πέρσι μέχρι φέτος. Γι' αυτό και καθυστέρησα. Θεώρησα ότι δεν ήμουν έτοιμη να διαχειριστώ αυτό που είχα στο μυαλό μου, ούτε ψυχολογικά, ούτε μπορούσα να κάνω όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνω για να γίνει σωστή η ανάλυση και ανάπτυξη του βιβλίου με ένα ιστορικό πλαίσιο. Μου ήρθε μια άλλη ιδέα στο μυαλό, την οποία αγάπησα πάρα πολύ. Είναι καθαρά κοινωνικό και απολαμβάνω πάρα πολύ τη διάρκεια της συγγραφής του, τη διαδικασία. Ελπίζω ότι αυτό θα καταφέρει να φτάσει και στους αναγνώστες. Υπέροχα λοιπόν, εν αναμονή. Και είναι η αγωνία του κάθε συγγραφέα. Βέβαια, πάντα μέχρι να τυπωθεί και να μυρίσει το φρισκοτυπωμένο χαρτί έτσι, και να το πιάσετε στα χέρια σας και να το πάρουν και οι αναγνώστες στα χέρια τους. Και ελπίζω και σας το λέω από τώρα, σας καλώ, μόλις είναι έτοιμο, να τα πούμε και από κοντά και να το παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Θα χαρούμε πολύ. Και η δική μου χαρά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αύριο η κυρία Θάλια Ψαρά θα σας περιμένει στο Φεστιβάλ Βιβλίου στην Παραλία με το βιβλίο Δικαίωμά μου και μεταλαβωμένα σ' αγαπώ, φαντάζομαι. Έτσι μπορεί κάποιος να, έτσι, να βρει και αυτό είναι το... Είναι εκεί και μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτά. Θέλουν οι αναγνώστες, είναι διαθέσιμοι να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση θέλουν για οποιοδήποτε βιβλίο, δικό μου ή κάποιου άλλου. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, κυρία Ψαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Είστε επανειδήν. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Επίσης.